Γίνει ένα κόμμα που δεν υπάρχει στα τηλεοπτικά παράθυρα. Είχατε 4 ολόκληρα χρόνια να καλέσετε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής στον τηλεοπτικό σας σταθμό. 4 ολόκληρα χρόνια, κύριε Καψή, από το 2008. Και μας καλείτε τώρα επειδή έτσι ορίζει ο νόμος. Εμείς όμως υπάρχουμε στην αληθινή ζωή. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι. Υπάρχουμε στην αληθινή ζωή και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα, για να περάσω στα ουσιαστικά, ασφαλώς και πρέπει να καταγγελθεί το μνημόνιο. Δεν μας αγγίζουν τα τρομολαγνικά σενάρια αυτά περί επιστροφής στη δραχμή, περί κατάληψης της χώρας από ξένες δυνάμεις, από εξωγήινους κτλ. Που ακούγονται διαρκώς την τελευταία ώρα από μαθητευόμενους μάγους της οικονομίας. Έτσι θα χαρακτηρίσω εσάς αλλά και τους εκπροσώπους του Πασόκ. Εμένα θα χαρακτηρίσετε μαθητευόμενο μάγο. Δικαιούμαι. 7% έχει το κόμμα. Όχι, δεν δικαιούμαι να πω την άποψή μου. Ακούστε. Δεν είστε οικονομολόγος. Εγώ έχω υποχρέωση να σας ακούσω και όντως σας κάλεσα και σας καλέσαμε γιατί το επιβάλλει ο νόμος. Πάντως καμία υποχρέωση να σας ακούω να με προσβάλλετε δεν έχω, έτσι. Δεν το παίρνετε σαν προσβολή. Αν δεν το πάρετε. Θα σας αποχαιρετήσω. Χαιρετήστε με και τι έγινε. Λοιπόν, σας χαιρετώ λοιπόν. Δίνει τα λεφτά του αφεντικού κανένα στον δικαίωμα δεν καψί, έχετε να με προσβάλλετε να και να με χαρακτηρίζετε για τους μαθητευόμενο μάγο και τους καναλάρχες. Αυτή είναι η δουλειά σου. Και δεν είσαι παρουσία της εκπομπής. Πώς είπατε. Είσαι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήμουν ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος. Δεν έχω κανένα λόγο λοιπόν να σας ακούω. Σας αποχαιρετώ. Ορθώς σε πληρώνει ο κύριος Μπόμπολας. Πάω στον κύριο. Ορθώς σε πληρώνει καλά. Πάω σε ανθρώπους. Δεν σας ακούω καν. Σας αποχαιρετώ. Δεν έχω κανένα λόγο. Λόγω να ακούω τις προσβολές σας. Κύριε Μαργαρίτη, θα ήσασταν διατεθειμένος, ξαναγυρίζω στο θέμα που συζητάγαμε νωρίτερα, αν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.